Γεια σας! Τι γίνεται ρε παιδιά, είμαστε live μετά από τόσο καιρό. Σας περιμένω έτσι λίγο να μπείτε. Α, μάλιστα εδώ είμαστε. Γεια σου Ευαγγελία! Τι ωραία, ένας-ένας έρχεστε. Κατερινάκη, Φρόσο. Μαρία, Μαρία, γεια σας παιδιά. Σας περιμένω να έρθετε έτσι όλοι λίγο για να τα πούμε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Το ζητάτε συνέχεια, τα ζητάτε τα live. Μου στέλνετε μηνυματάκια και με ρωτάτε πότε θα κάνουμε live. Φωτεινή, γεια σου. Και ορίστε, θα κάνουμε live-άκι γιατί έχω να σας πω και νέα πάρα πολύ ωραία. Για πάμε. Όπου έρχονται πολλά μαζεμένα και δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς γίνεται, για πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε, γράψτε διάφορα για να αρχίσω να σας απαντάω και να σας, θα σας πω και σε λίγο το λόγο που κάναμε έτσι αυτό το live. Γεια, γεια Νάντια, γεια σου, ό,τι προλαβαίνω παιδιά λέω από ονόματα γιατί δεν σας προλαβαίνω όλους. Ευγενία, Χριστούλα, γεια σας, ευχαριστώ πολύ, γεια σου Δημήτρη. Ο Μιχάλης λέει σαν ροφός είσαι. Μιχάλη, σε άλλη παραλία που δεν έχει ροφούς. Ανούλα λέει, τι είναι αυτό το fanpage, Κατερίνα και Μπιλ, πώς αγαπάς τους φαν σου. Εγώ νομίζω ότι οι φαν μου το ξέρουν, ότι σε αγαπώ πάρα πολύ, τους λατρεύω. Ανεβάζω συνέχεια διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Και η αγάπη μου πλέον μετά από τόσο καιρό για σας είναι δεδομένη. Γεια, γεια, γεια. Σας περιμένω, παιδιά, να μαζευτούμε κι άλλοι. Γεια σας. Ξεκινήστε όμως να λέτε κι άλλα. Κάντε μου ερωτήσεις, παιδιά. Α, η Βασιλική λέει, γεια σου, Ανούλα μου, από Αλεξανδρούπολη. Φιλιά πολλά, παιδιά, στην Αλεξανδρούπολη. Η αδερφή σου με έχει, λέει, στο Insta, την αγαπώ. Και είναι κάποια... Τι είναι? Α, κάποια άλλη ορτανσία. Βρήκαμε και άλλη ορτανσία. Γεια σου! Νομίζω ότι υπάρχει μόνο η ίδια δικιά μου, να ξέρετε, η ορτανσία. Τι γίνεται εδώ, γεια σου. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει μόνο ένα πράγμα στον οποίο πρέπει να αποκλειπνόμαστε. Στην ομορφιά σου, λέει ο Μάριος. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μερσί. Μερσί, Μπακού. Για πάμε να δούμε εδώ. Πανέμορφη, ναι. Η Έλσα μου με ρωτάει πόσο καιρό έχεις να πας στην Αλβανία. Έχω πάρα πολλά χρόνια. Έλσα μου, συνήθως έρχονται οι δικοί μου οι άνθρωποι εδώ, η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Δεν έχω και πάρα πολύ κόσμο από μένον πίσω και έχω πολλά χρόνια να πάω. I love you, είσαι θεά από Χαλκίδα. Φιλάκια στη Χαλκίδα. Καθίστε εδώ να δω. Να δω και ρωτήσεις. Φιλιά από Πάτρα. Φιλιά πολλά στην Πάτρα. Είσαι λέει τώρα στην Αθήνα, ναι, αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα, σε λίγες μέρες θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις αυτό τον καιρό επαγγελματικά, γι' αυτό εδώ όμως. Παιδιά, θα σας μιλήσω σε πολύ, πολύ, πολύ λίγο. Θα σας πω τι κάνω τόσο καιρό επαγγελματικά. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν όλο αυτό τον καιρό πάρα πολύ απασχολημένη. Δούλευα πάνω σε ένα project για το οποίο κάποιοι από εσάς ήδη γνωρίζετε. Είναι μια σειρά παπουτσιών, η οποία έχω σχεδιάσει σε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία παπουτσιών. Γεια από Μόναχο, γεια! Και φιλιά από την Άξο, γεια, φιλιά πολλά στην αγαπημένη Άξο, λοιπόν. Και σας έλεγα λοιπόν για την συνεργασία αυτή που έχω κάνει και σας έχω μιλήσει κάποιες φορές, ξέρετε. Είναι λοιπόν μια συλλογή δικιά μου, η οποία έχω σχεδιάσει παπουτσιών, για την οποία είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Θα βγουν στην αγορά και θα είναι στη διάθεσή σας τα παπούτσια σε πολύ πολύ λίγο καιρό, σε 2-3 μέρες. Εγώ ήδη τα έχω στα χέρια μου και πολύ σύντομα θα ανεβάσω ένα βιντεάκι στο IGTV για να μπορείτε να δείτε. Φιλιά λέει από Ναύπλιο, γεια, γεια και Θήβα, γεια σας, πότε θα έρθει στο Λονδίνο. Soon I wish. Λοιπόν, παιδιά, και σας έλεγα ότι η Ελένη, η Έλενα Μπέλη λέει, είσαι σαν τραβέλη.
Και στη φωτογραφία σου έχεις πολύ πλάκα, ρε Έλενα. Anyways, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν και αυτά, παιδιά, έτσι. Οι haters, we love you guys. Η Κύπρος είναι δίπλα σου, αχ, αγαπημένη μου Κύπρος, Κύπρο, παιδιά. Λοιπόν, και σας έλεγα λοιπόν ότι η συλλογή αυτή με τα παπούτσια σιγά σιγά αρχίζει και ολοκληρώνεται. Φιλιά από τη Σουηδία, φιλιά στη Σουηδία. Και πολύ σύντομα θα ανεβάσω στο IGTV ένα βίντεο στο οποίο θα σας δείξω κάποια από τα σχέδια. Ένα το έχω και εδώ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα που θέλω να σας δείξω και ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα τα δείτε όλα στο βίντεο και θα δείτε και ό,τι ακριβώς θα συμβεί. Εδώ, Λορένη, το βλέπετε, by 4 και είναι μια πλατφόρμα την οποία πραγματικά τη λατρεύω. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εκεί το βλέπετε έτσι καθαρά, έχετε φόντο. Θα σας τη δείξω έτσι. Είναι μια μαύρη πλατφόρμα με χρυσές λεπτομέρειες. Άμα τη δείτε φορεμένη, είναι συγκλονιστική. Σας δείχνω τώρα ένα μικρό δειγματάκι. Μόνο αυτό θα σας δείξω. Τα υπόλοιπα άχλη είναι τέλεια. Πάρα πολύ μου αρέσει που σας αρέσει. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε, θα τα ανεβάσω σε βίντεο. Θα δείτε και πώς θα μπορείτε να τα παραγγείλετε. Ξέρετε εμένα την αδυναμία μου στα παπούτσια, νομίζω ότι ξέρετε από πέρσι από το παιχνίδι. Παίζει να φόρεσα διαφορετικά παπούτσια σχεδόν στο 70% του παιχνιδιού. Πρέπει να φόρεγα διαφορετικά ζευγάρι παπούτσιων κάθε φορά. Είναι μεγάλη αδυναμία που έχω στα παπούτσια, γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Μου αρέσει πολύ το βίντεο με τους συνδυασμούς ρούχων. Γιατί δεν κάνεις μια σειρά ρούχα εκτός από τα παπούτσια, αφού το έχεις, ρε κορίτσι μου. Λέει, να ξεκινήσουμε, παιδιά, πρώτα με τα παπουτσάκια και σιγά σιγά θα τα κάνουμε όλα. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο τα παπουτσάκια. Βγάλε σε ροζ. Λοιπόν, η πρώτη συλλογή, τα πρώτα σχέδια, παιδιά, που έχω κάνει εγώ, τα έχω κάνει. Τα έχω κάνει σε μαύρο, αλλά θα κάνουμε δημοσκοπήσεις εδώ συνέχεια στο Instagram και θα σας ρωτάω σε τι άλλα χρώματα θέλετε, ώστε να σχεδιάζω και σε άλλα χρώματα να τα βγάζουμε. Πώς μπορούμε να τα παραγγείλουμε και αν θα είναι αρκετά οικονομικά. Θα είναι η ποιότητα, καταρχάς θα έχουν την τέλεια ποιότητα. Θα έχουν την ποιότητα αυτή που έχουν τα μεγάλα brand. Τα παπούτσια τα περισσότερα είναι από δέρμα, κάποια είναι καστόρ. Και θα είναι σε πολύ, πολύ βατές τιμές. Καταλαβαίνω κι εγώ ότι οι εποχές είναι δύσκολες για όλους μας. Οπότε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε και την ποιότητα και την τιμή. Δεν είναι σαν η τιμή τους, ούτε η ποιότητά τους σε καμία περίπτωση, όπως τα παπούτσια αυτά τα, ξέρετε, τα πολύ φθηνά, τα κινέζικα της αγοράς. Δεν είναι τέτοια, θα είναι τερμάτινα τα παπούτσια, η ποιότητα, το πάτημά τους είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, με τόσα χρόνια που ασχολούμαι και αγοράζω και αυτό παπούτσια, να βγάλετε μικρά και μεγάλα νούμερα για όλες εμάς που τα βρίσκουμε δύσκολα. Εσείς λοιπόν, κορίτσια που βρίσκετε δύσκολα, έχω λύση και για εσάς. Θα μου στέλνετε στο προφίλ που θα είναι μόνο για τα παπούτσια. Θα σας το ανεβάσω μετά το live στο Instagram για να δείτε. Θα λέγεται Lorene Plus 4, είναι ένα προφίλ εδώ στο Instagram. Θα μου στέλνετε inbox εκεί μηνύματα για κάποιους που έχετε δυσκολίες ή για όσες επίσης παντρεύεστε και θέλετε κάποιο από τα σχέδια που θα βγάλω να το βγάλουμε σε λευκό, γιατί θα είναι πάρα πολύ άνετα κορίτσια τα παπούτσια για όσες παντρεύεστε. Δηλαδή, θα είναι σούπερ. Κάποια θα μπορώ να το σχεδιάσω και να το φτιάχνουμε. Νούμερο 38 θέλω, λέει. Αυτά, παιδιά, όλα θα σας ανεβάσω εγώ στο Instagram το προφίλ το 4 που θα είναι αποκλειστικά για τα παπούτσια, γιατί σε αυτό το προφίλ είμαι σίγουρη δεν θα προλαβαίνω να τα βλέπω τα μηνύματά σας. Θα μου τα στέλνετε εκεί, οτιδήποτε ανάγκη έχετε, αφού θα δείτε το βίντεο και μετά. Και κάπως έτσι λοιπόν. Θα βγάλεις, λέει, νούμερο 42, αχ, σκέψου ότι εγώ φοράω 41, δηλαδή φαντάσου, αυτό είναι το δικό μου το παπούτσι. Είναι παπουτσάρα, όχι αστεία. Τώρα δεν ξέρω, τώρα 42 θα το δούμε και αυτό. Ο Δημήτρης λέει, η μαμά μου τρελάθηκε. Φιλιά από Λαμία, φιλιά πολλά παιδιά στη Λαμία. Οπότε τα παπούτσια αυτά θα υπάρχουν όλα online. Επίσης, για όλο personal trainer, τι γράφει, η γυμναστική είναι τρόπο ζωής. Α, okay, ναι, η γυμναστική είναι σίγουρα τρόπο ζωής. Λοιπόν, θέλω ροζ. Κάποια έχει, εκεί θέλει ροζ.
Στην Κύπρο θα προωθήσεις τη δουλειά σου. Τώρα στην Κύπρο, παιδιά, καταρχάς θα υπάρχουν online και από την Κύπρο θα μπορείτε να. Όποιος είναι στην Κύπρο θα μπορεί να τα παραγγείλει. Τα παπούτσια είναι custom made, φτιάχνονται για εσάς. Κάνετε την παραγγελία και ξεκινάει και φτιάχνετε το παπούτσι για εσάς μόνο εκείνη τη στιγμή που το παραγγέλνετε. Οπότε και η Κύπρος θα μπορεί online να κάνει παραγγελίες. Μόνο με πλατφόρμα θα έχεις, όχι. Θα έχω πλατφόρμες, θα έχω χαμηλά σανδάλια. Θα έχω flat δηλαδή, θα έχω ψηλοτάκουνα πολύ ψηλά. Στο βίντεο που θα ανέβει βέβαια θα σας ανεβάσω μόνο τις πλατφόρμες και τα χαμηλά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανεβάσω τα ψηλοτάκουνα, τα οποία είναι όνειρο τα ψηλοτάκουνα, παιδιά. Αλλά βγάλαμε και πλατφόρμες για πολύ άνετα, γιατί ξέρετε ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να είμαστε έξω από το σπίτι και πάρα. Η Τάμτα, η Μαστοράκη, γεια σου Τάμτου! Λοιπόν... Μέσα στο καλοκαίρι βγαίνουμε από το σπίτι και μπορούμε να κάτσουμε έξω και 5 ώρες, ας πούμε. Πάνω στο δακούνι δεν είναι πάντα εύκολο. Η πλατφόρμα με φουστάνια μακριά και με παντελόνες και με διάφορα και με σορτσάκια, με κοντά σορτσάκια, η πλατφόρμα μας κάνει δίμετρες. Τώρα θα σας δείξω εγώ τα flat και τις πλατφόρμες και την επόμενη εβδομάδα θα δείξουμε τις τακουνάρες. Άννα μου, το πρόβλημά μου είναι ότι φοράω 41 μισό. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, φυσικά. Θα υπάρχει το 41 μισό, παιδιά. Εντάξει, τα καλοκαιρινά η αλήθεια είναι γιατί και εγώ φοράω 41 μισό. Στα καλοκαιρινά, στα σανδάλια και σε αυτά, στα πέδιλα, είναι το 41 είναι ok. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το 41 μισό το αντιμετωπίζω εγώ στο χειμώνα. Στα χειμερινά τα παπούτσια που είναι κλειστά, εκεί λίγο ζορίζουμε. Θα το δούμε αυτό όμως τώρα στην κολεξιόν τη χειμερινή που θα κυκλοφορήσει. Τι έγινε, ρωτάει κάποια με τον Παναγιώτη. Τι είναι να γίνει. Πώς μπορούμε να τα παραγγείλουμε στο διαδίκτυο. Φυσικά, φυσικά θα είναι σε 3 μέρες, παιδιά. Λογικά σήμερα είναι Δευτέρα. Ναι, σε 3 με 4 μέρες θα είναι και online και θα μπορείτε να τα παραγγείλετε. Θα τα δείτε και όλα. Παντρεύομαι το Σεπτέμβρη, λέει. Θέλω να μου φτιάξεις τα παπούτσια. Μακάρι, θα τα στέλνετε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, please. Okay, θα μου στείλεις μήνυμα στο προφίλ αυτό που θα ανεβάσω σε λίγο στο Instagram για να το δείτε, που θα είναι μόνο για τα παπούτσια και θα το δούμε και αυτό. Πόσο θα, περίπου θα κοστίζουν, θα έχουν διαφορετικές τιμές το κάθε παπούτσι. Αυτό που μπορώ να σας εγγυθώ είναι η ποιότητά τους, ότι θα είναι συγκλονιστική. Και τις τιμές θα τις ανεβάσω και θα τις δείτε και αυτές, δεν θα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Δεν θα είναι όμως και στο επίπεδο και στην ποιότητα των παπουτσιών αυτών που κυκλοφορούν στην αγορά που παίρνεις 2 με 20 ευρώ. Δεν θα είναι αυτή η ποιότητα παπουτσιών, αυτή είναι εδώ. Δεν την θέλουμε, δεν την υποστηρίζουμε. Είναι κατά της δικής μου φιλοσοφίας γενικότερα. Θεωρώ ότι το παπούτσι πραγματικά αποτελεί το 50-60% του στυλ μας και της υγείας μας επίσης, παιδιά, η μέση. Όταν είμαστε μικρές, 15-16 χρονών, δεν καταλαβαίνουμε. Φοράμε τα πάντα και λέμε ότι εντάξει, οκ, μια χαρά. Αλλά όταν μεγαλώνεις όμως, υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, με τη μέση. Και τα παπούτσια κρατάνε αυτό το τακούνι εκεί που βλέπετε, κρατάνε το βάρος του σώματός μας. Και όλο αυτό το βάρος, αν το παπούτσι δεν είναι καλό, πάει όλο στη μέση και στα γόνατά μας. Δεν το θέλουμε αυτό. Έχεις έρθει ποτέ στο μαρμάρι βίας? Όχι. Θα ήθελα όμως. Ακούγεται ωραίο. Τι άλλο εδώ ρωτάτε, τι γίνεται? Και έτσι που λέτε, είσαι υπέροχη, λέει η Μελίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας ανεβάσω αύριο το βιντεάκι στο IGTV να δείτε κάποια από τα σχέδια. Και θέλω να μου γράψετε, σας αρέσουν οι πλατφόρμες. Γράψτε μου λίγο τώρα. Γεια σου, Γεωργία. Η Μαρίνα λέει: έχεις απόλυτο δίκαιο, ναι, αγάπη μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με τα παπούτσια όλη μου τη ζωή, που πραγματικά ξέρω είναι θέμα υγείας πρώτα, ακριβώς. Και τα παπούτσια, παιδιά, να ξέρετε, τα παπούτσια φθηνής ποιότητας δεν είναι μόνο το ότι δεν τα στρώσουν καλά, ότι τα τακούνια τους φεύγουν αριστερά-δεξιά και ότι πειράζουν τη μέση. Είναι και όλες οι κόλλες. Οι κόλλες που κολλάνε τα παπούτσια, τα δέρματα μεταξύ τους, συνήθως στα πολύ φθηνά παπούτσια. Αυτές οι κόλλες είναι, με το που τη μυρίσεις, είναι καρκίνος. Είναι κόλλες οι οποίες είναι φουλ χημεία. Θέλω λίγο έτσι να είμαστε. Εγώ τουλάχιστον όλη μου τη ζωή ήμουν πάρα πολύ προσεκτική με τα παπούτσια και με τα ρούχα μου, αλλά στα ρούχα είναι με λίγο πιο επικής, γιατί, okay, όταν φορέσεις, ας πούμε, ένα μπλουζάκι το οποίο δεν είναι και το καλύτερο του κόσμου, δεν θα σε πονέσει η μέση σου, δεν θα κάνει ζημιά. Ενώ το παπούτσι είναι παπούτσι και αυτή τη φορά, σε αυτή μου την κολεξιόν, έχω προσπαθήσει ό,τι σχεδίασα, ό,τι κάναμε με την εταιρεία T4, που η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του παπούτσιου, δεν ξεκινάει τώρα. Κάνουν παπούτσια πολλά χρόνια και ήταν κάποια στιγμή από τις καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, πριν από την κρίση που
που μας ψιλοδιέλυσε όλους. Και τώρα ξεκινάμε πάλι και κάνουν κάνουμε απίστευτα πράγματα. Έχεις κατασκευή δικιά σου, τι είναι? Έχω ένα ολόκληρο εργοστάσιο από πίσω, παιδιά, που η εταιρεία 4, η οποία φτιάχνει παπούτσια πολλά χρόνια, και τώρα αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν και τη δική μου τη συλλογή. Είναι μια συνεργασία, γι' αυτό γράφει Lorraine Plus 4. Αυτό γράφουν τα παπούτσια πάνω. Λοιπόν, τι άλλο, παιδιά, αρχίστε, κάνετε ερωτησούλες. Εγώ θα το αφήσω το live να υπάρξει ένα 24ωρο. Θα ανεβάσω και το βίντεο να δείτε τα σχέδια. Περιμένω πώς και πώς να έρθουν και τα τακούνια. Πώς λέγεται η συλλογή? Έχει το όνομά μου, παιδιά, σε συνεργασία με την 4. Λέγεται Lorraine Plus 4. Τα παπούτσια, λέει, θα μπορείς να τα στείλεις σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, παντού, παιδιά. Απλά τα παπούτσια δεν θα είναι όπως τις άλλες εταιρείες που έχουν παπούτσια έτοιμα και το παραγγέλνεις σήμερα. Γιατί, λέει, ο Αντώνης ξυνίζει τη μούρη σου. Γιατί έτσι γεννήθηκα, ρε Αντώνη. Τι να κάνουμε τώρα, θα δώσουμε και λογαριασμό? Έτσι είμαι, εγώ ξυνή. Λοιπόν, τα παπούτσια θα μπορούν να πηγαίνουν, ενώ λατρεύω τα ψηλοτάκουνα, λόγω της μέσης δεν μπορώ να μείνω όρθια πολλή ώρα και γι' αυτό δυστυχώς δεν τα φοράω και με στεναχωρεί πολύ αυτό, λέει η Miss Χριστίνα. Χριστίνουλη μου, γι' αυτό, αγάπη μου, η πλατφόρμα όμως τη φοράς, γιατί κοιτάξτε εδώ στην πλατφόρμα, ουσιαστικά το τακούνι όταν φοράμε τα κούνια, τα 12 πόντα, είναι τόσο. Είναι τόσο όλο αυτό, είναι 12 πόντο. Ενώ στην πλατφόρμα σκέψω ότι είναι σαν να φοράς από εδώ το πόδι, είναι σαν να φοράς τόσο. Είναι σαν να φοράς τόσο τακούνι. Και παρόλα αυτά όμως συνεχίζεις και δείχνεις 2 μέτρα. Φαίνεσαι 2 μέτροι. Αλλά το πάτημα είναι σαν να φοράς αυτό εδώ το τακούνι. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η καμπύλη εδώ του ποδιού, αυτό εδώ το σημείο, αυτό εδώ, στο τακούνι είναι κάπως έτσι. Το πόδι πατάνε τα δάχτυλα κάτω και η φτέρνα πατάει πάνω στο τακούνι. Οπότε το πόδι είναι σε αυτή την κλίση. Ενώ με την πλατφόρμα δεν είναι. Με την πλατφόρμα κοιτάξτε πόσο μικρή είναι αυτή εδώ η κλίση που κάνει. Οπότε η πλατφόρμα δεν κουράζει πάρα πολύ για τις κοπέλες που έχουν πρόβλημα με τη μέση. Και επειδή και εγώ, ενώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, η αλήθεια είναι ότι όταν είμαι πολλές ώρες όρθια, όταν βγαίνω, προτιμώ την πλατφόρμα. Ειδικά αν φορέσεις και κάτι μακρύ, τελείως είναι πολύ ωραίο, ή αν φορέσεις και πολύ κάτι, ας πούμε, κοντό, σοτσάκι κτλ. Καλοκαίρι, οι πλατφόρμες είναι super, αλλά και τα flat. Παιδιά, θα σας δείξω τα flat και θα τρελαθείτε. Δεν ξέρω αν μπορώ να κρατηθώ. Θα πάω να σας δείξω ένα, ελάτε μαζί μου. Πάμε, γιατί τα έχω μέσα. Πάμε να σας δείξω και ένα flat. Δεν μπορώ να κρατηθώ, αλήθεια. Λοιπόν, τι να σας δείξω. Θα σας δείξω ένα μαύρο σκετό. Θα σας δείξω μαύρο με rose gold. Εγώ τα έχω όλα εδώ. Πάρτε λίγο μια γεύση στα γρήγορα. Γιατί θέλω, παιδιά, να τα δείτε στο βιντεάκι. Γι' αυτό έφερα ένα τώρα. Έφερα ένα για να καθίσουμε να το δούμε. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Sorry. Κάτσε να αφήσω λίγο το κινητό. Πού είστε εδώ? Πάμε κάτω, γιατί τα μηνύματα είναι πάρα πολλά εδώ. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αυτό που μπαίνει το δάχτυλο εδώ μέσα. Έχουν από κάτω λάστιχο. Το παπούτσι, παιδιά, είναι η ποιότητά του είναι συγκλονιστική. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχει πλαστικό. Έχει λάστιχο. Δεν έχει αυτό το πλαστικό που γλιστράς. Και κοιτάξτε εδώ. Ομορφιά. Έχει λεπτομέρειες, χρυσές και rose gold. Τα πάντα να μας δείξεις, λέει. Θα σας τα δείξω, παιδιά. Θα ανεβάσω βιντεάκι στο IGTV και θα τα δείτε όλα εκεί. Και την επόμενη εβδομάδα θα δείτε πάρα πολλά καινούρια που έρχονται. Είναι αλήθεια πάρα πολύ ωραία τα παπούτσια. Δεν είναι επειδή είναι δικά μου. Εγώ, να φανταστείτε, είναι βρώμικα από κάτω. Γιατί τα έχεις σε ντουλάπα? Δεν τα έχω σε ντουλάπα, καρδιά μου. Και δεν είναι βρώμικα από κάτω. Πού το βλέπεις το βρώμικο? Για κοίτα. Είναι νιου. Τα έχω φορέσει μόνο στη φωτογράφηση και δεν τα έχω σε ντουλάπα, τα έχω σε ράφια εξωτερικά. Για κοιτάξτε λίγο που είναι βρώμικα. Τα φόρεσα μόνο για τη φωτογράφηση. Βρίσκεσαι, λέει, πλέον στην Ελλάδα ή στο Ντουμπάι? Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελλάδα, θα πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια και στο Ντουμπάι. Τι μάρκα καρδιών φοράς? Mac φοράω, παιδιά. Φοράω Mac. Φοράω το Ruby Hue. Το Mac, και θα σας κάνω και βιντεάκι το πώς να βάζετε σωστά το. Πώς να βάζετε σωστά το κόκκινο κραγιόν. Θα το κάνουμε. Το site που θα το βρούμε, θα σας τα ανεβάσω, παιδιά, εγώ όλα. Θα σας τα ανεβάσω, θα μπορείτε να τα παραγγείλετε online. Εσύ έχεις, λέει, παπούτσια για γάμο? Είναι μαύρα τα παπούτσια που έχω σχεδιάσει, τα ψηλοτάκουρα, αλλά σε περίπτωση που κάποια κοπέλα η οποία παντρεύεται τα θέλει και σε λευκό, μπορούμε να τα βγάλουμε και σε λευκό. Κάποιος λέει πάχινες, αλλά σου πάει. Πού πάχινα?
Πώς το βλέπετε, επειδή έρχομαι μάλλον πολύ κοντά στην κάμερα. Αχ, τέλειο, λέει, περιμένουμε τη μέση για να παραγγείλουμε. Yes. Πότε θα έρθει στη Ρόδο? Και γιατί θα πάρω το μωρέ για να... love you, Φένια. Αγάπη μου, θα σε δω σύντομα. Λοιπόν, περιμένουμε λες συμβουλές ζωής στο YouTube, αγάπη μου. Θα το συνεχίσουμε και το YouTube. Η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό με τα παπούτσια δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα. Loreni X Baby, στα fan pages μου, I love you guys. Στο Dubai, λέει, στο Dubai παντρεύομαι, λέει. Αγάπη μου, αν παντρεύεσαι στο Dubai, εννοείται ότι θα πρέπει να φορέσεις δικά μου παπούτσια. Εδώ στο live λέει να ανεβάσεις, λέει, τη σελίδα σου. Θα την ανεβάσω, παιδιά, και σε story. Θα την ανεβάσω παντού, θα τη δείτε. Μην ανησυχείτε. Αυτό θα είναι προφίλ του Instagram και θα είναι δύο προφίλ στο Instagram, στο οποίο θα, και τα δύο θα έχουν το link όπου μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα και να αγοράζετε. Έχεις, λέει, δοκιμάσει ποτέ ροζ κραγιόν? Νομίζω ότι είμαι, επειδή πολύ είμαι μελαχρινή, δεν ξέρω αν μου πηγαίνει τόσο το ροζ κραγιόν, αλλά θα το δοκιμάσω. Τι λένε τα τατουάζ σου? Τα τατουάζ μου, εδώ έχω μια καρδούλα, εδώ έχω το σύμβολο της ζωής, εδώ είναι τα αρχικά της οικογένειάς μου, εδώ έχω μια νότα, το κλειδί τους, του σόλ, και εδώ έχω κάποιες τελείες, οι οποίες είναι πολύ προσωπικές. Τι άλλο. Χαμογέλασε, λέει, για να βγάλω screen. Αγάπη μου, υπάρχουν τόσες φωτογραφίες που μπορείς να ανεβάσεις. Μην ανεβάζεις το screen, δεν βγαίνουν ποτέ ωραία. Χαιρετίσματα από Ολλανδία. Φιλά και πολλά στην Ολλανδία. Ο αδερφός σου, λέει, είναι θεός. Τον βλέπω. Ο αδερφός μου, παιδιά, είναι κούκλος ο τένις μου. Ναι. Λοιπόν, μπορεί, λέει, η φόρμα του παπουτσιού να γίνει πιο φαρδιά. Πώς να γίνει πιο φαρδιά, δηλαδή? Νομίζω ότι αυτά έχουν, παιδιά, απίστευτη φόρμα. Πάω στο level, λέει, με τον αδερφό σου. Το μικρούλι μου. Καλησπέρα από Κρήτη, φιλιά πολλά στην Κρήτη. Φιλάκια στη Λιβαδιά, φιλιά σε όλους σας. Λοιπόν, αγάπες μου, αυτό θα γίνει. Θέλω να μου γράψετε, θα ανεβάσω δημοσκοπήσεις με παπούτσια και θέλω να μου γράψετε ποια είναι τα χρώματα που σας βολεύουν περισσότερο. Εγώ γενικότερα είμαι του μαύρου και του μπέζ, μου αρέσουν πάρα 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 πολύ, μαύρο και μπέζ. Αλλά γενικά το καλοκαίρι, φιλιά από Κύπρο, φιλάκια πολλά στην Κύπρο. Επίσης, παιδιά, όσοι είστε εδώ, θα το ανεβάσω και σε story και θα το δείτε, όσοι είστε εδώ και έχετε καταστήματα στην Κύπρο, είτε με παπούτσια είτε με ρούχα, και θέλετε τα παπούτσια για χοντρική, για να τα βάλετε στα μαγαζιά σας και να τα πουλάτε, εφόσον τα δείτε, βέβαια, γι' αυτό είπα ότι θα σας πω και μετά, όσοι έχετε μαγαζιά μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα και να μιλήσουμε, προσωπικά θα μιλήσετε μαζί μου για να δούμε μήπως κάποιος από εσάς θέλετε τα παπούτσια του να τα πουλάει μέσα από το κατάστημα του σε κάποια, είτε στην Κύπρο είτε στην Κρήτη, σε μέρη που έτσι είναι πιο μακριά λίγο. Λοιπόν, φιλιά από Σουηδία, φιλάκια! Αγάπες μου, λοιπόν, τι? Θα σου στείλω, λέει, τον ηθικό για να μπορέσουμε να ταιριάξουμε και παπούτσια. Βεβαίως, να ταιριάξουμε τα παπούτσια. Άνετα πρέπει να είναι, παιδιά, στο γάμο. Hi from New York! Hi! Παιδιά, να ξέρετε ότι την ημέρα του γάμου το παπούτσι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και ας μη φαίνεται κάτω από το νηφικό μου. Αλήθεια. Πρέπει να είμαστε άνετες εκείνη τη μέρα και να έχουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Βάλε με βίντεο, βάλε με. Παιδιά, ξέρω, είμαι σίγουρη ότι μόλις βάλω live θα κάνει διακοπή. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω, είναι κάτι που το περιμένατε πάρα πολύ καιρό, το ξέρω γιατί μου στέλνατε μηνύματα και με ρωτούσατε τι θα γίνει με τα παπούτσια. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι μεγάλη μου χαρά, τα παπούτσια πολύ σύντομα θα είναι online, θα είναι και στη διάθεσή σας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε πάντα εδώ κοντά μου, θα ανεβεί το βίντεο και θέλω τα σχόλια σας, οτιδήποτε παρατηρήσεις, γιατί σε όλο αυτό το ταξίδι που πάμε να κάνουμε με αυτή την καινούργια συλλογή θέλω να είστε μαζί μου, να μου λέτε τη γνώμη σας, να μου λέτε τι σας αρέσει και φυσικά
όσες παραγγείλετε, θέλω να μου στέλνετε φωτογραφίες για να τα ανεβάζουμε στα story. Για να βλέπω ότι φοράτε τα παπούτσια. Φιλιά από Ξάνθη, φιλιά παιδιά σε όλους σας. Σας αφήνω να συνεχίσετε τις δουλειές σας. Ευελπιστώ, λέει, να σε δω Θεσσαλονίκη. Θα είμαι πολύ σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, παιδιά μου, αυτά είχα εγώ να σας πω και θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια. Bye.